Ο Κωσοβάρος Πρωθυπουργός Χασίμ Θάτσι και ο Σέρβος ομολογός του Ίβι Τσαντάτσιτς βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Λόγος ο καθοριστικής σημασίας 8ος κύκλος συνομιλιών ανάμεσα σε Πρίστινα και Βελιγράδι που γίνονται με τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο θέμα των συνομιλιών είναι η αυτονομία των Σέρβων του Βόρειου Κωσόβου. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σερβική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξομάλυνση των σχέσεων Σερβίας-Κωσυφοπεδίου. Με το Θάτσι να διαμηνύει ότι το Βελιγράδι θα πληρώσει το τίμημα μιας ενδεχόμενης αποτυχίας. Στη διαιρεμένη Μητρόβιτσα, οι Σέρβοι ζητούν αυτονομία και δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Πρίστινα. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του Κωσόβου, αλλά μέρος της Σερβίας. Ας δούμε πώς μπορεί να γίνει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα δεχτούμε τις αρχές της Πρίστινα. Μόνο τις αρχές της Σερβίας. Τέλος. Ο ποταμός Ήμπαρ χωρίζει την πόλη στα δύο και είναι φυσικό σύνορο ανάμεσα στους Σέρβους και τους Αλβανούς Κωσοβάρους, οι οποίοι είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο της αυτονομίας των Σέρβων. Αν οι Σέρβοι θέλουν αυτονομία εδώ, θα πρέπει να δώσουν αυτονομία στους Αλβανούς στα νότια. Και στις Ουγγρικές και στις Βοσνιακές μειονότητες. Τα χρονικά περιθώρια για τη Σερβία πάντως στενεύουν, με την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, Καθρινά Άστο, να δηλώνει ότι αυτή η συνάντηση θα είναι η τελική, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμφωνία είναι κοντά, αλλά η συνένεση θα είναι πολύ δύσκολη.